Γεια σας παιδιά, καλό μήνα να έχουμε. Από σήμερα ξεκινάνε επίσημα τα vlog μας. Θα κάνω μία υπερπροσπάθεια να ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα μέχρι και τις 25. Έχω πολλές ιδέες γενικότερα για το τι πράγματα μπορεί να σας δείξω και να σας βοηθήσω λίγο στην καθημερινότητά σας, γιατί είναι μία δύσκολη περίοδος που όλοι έχουμε στριμωχτεί ψυχολογικά και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ωραία πραγματάκια ασχέτως αν είναι τα πάντα κλειστά και αν είμαστε έτσι λίγο περιορισμένοι και έχουμε χάσει αυτό το αίσθημα της ελευθερίας. Να σας πω ότι αυτό το διάστημα δεν ανέβαζα συχνά βίντεο. Είχα περάσει ένα αρκετά δύσκολο διάστημα από το καλοκαίρι και έπειτα. Ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα μία ανακαίνιση που πέρασε από το τομάρι μου το μεγαλύτερο μέρος. Γιατί δεν έβρισκα εργάτες το καλοκαίρι που έπρεπε να τελειώσω με το σπίτι μου. Και αναγκαστικά έκανα πάρα πολλές εργασίες και από μόνη μου. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου. Ναι, μεν κουράστηκα το καλοκαίρι και δεν χάρηκα την άδειά μου έτσι όπως θα έπρεπε. Αυτό που έκανα είναι να αλλάξω και δουλειά. Πήγα σε μια δουλειά που δεν μου τέριαζε καθόλου. Οπότε πριν από 2-3 μέρες παραιτήθηκα και βρήκα άλλη δουλειά. Σήμερα ξεκίνησα στη νέα μου δουλίτσα να εργάζομαι. Και ευτυχώς εκεί τα πράγματα είναι όλα όπως πρέπει ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πάρω μαζί μου από το πρωί που ξεκίνησα. Η ώρα τώρα είναι 9.30 το βράδυ. Είμαι πτώμα, αν μπορούσατε να δείτε τα μάτια μου θα βλέπατε ότι είναι κατακόκκινα από την κούραση, πονάνε υπερβολικά και βλέπω σχεδόν θολά. Έχω ξυπνήσει από πολύ πρωί και έχω κάνει αρκετές δουλίτσες. Και τώρα τι άλλο ήθελα να σας πω. Θα προσπαθήσω εννοείται να κάνω το vlog μας όσο πιο ευχάριστο γίνεται. Δεν ξέρω τι το ιδιαίτερο θα μπορούσα να σας δείξω μέσα στην καθημερινότητά μου, γιατί δυστυχώς εργάζομαι 8 ώρες, οπότε μέχρι να ετοιμαστώ να πάω στη δουλειά, να γυρίσω και να βρω να παρκάρω, που εδώ στην Αθήνα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, καταλαβαίνετε ότι φεύγει σχεδόν ένα 10ωρο. Και στο σπίτι δεν έχουμε κάποια βοήθεια από κάποιον συγγενή μας, επομένως τα κάνουμε όλα μόνοι μας και δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ η καθημερινότητά μας, γιατί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι από το φαγητό μας μέχρι το να βγάλουμε βόλτα το σκυλάκι μας, να βάλουμε το πλυντήριο, να πλύνουμε, να κάνουμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Οπότε είναι λίγο βεβαρημένη η καθημερινότητά μας. Ωστόσο θα προσπαθήσω να σας δείξω και ωραία πράγματα που προσπαθούμε να βολέψουμε μέσα σε αυτό το 24ωρο. Λοιπόν, όσοι με ακολουθείτε στα social media, κυρίως στο Instagram που χρησιμοποιώ, θα ξέρετε ότι έχω γραφτεί και σε μία σχολή, δεν μου έφταναν όλα τα άλλα. Έχω και το τρέξιμο τώρα της σχολής. Ασχολούμαι με γαστρονομία και γευσηγνωσία κρασιού. Ίσως οι περισσότεροι να γνωρίζετε λίγο αυτό τον κλάδο. Είναι γενικά διαδεδομένο τώρα τελευταία έτσι το επάγγελμα του σομελιέ. Και είναι αρκετά δύσκολες οι σπουδές, όσο και να μην φαίνεται ή να μην ακούγεται. Θέλει αρκετό διάβασμα η όλη κατάσταση, αρκετή υπομονή. Και για να σας πω λίγο το τι έχω κάνει από το πρωί, έχω καθίσει και έχω φτιάξει σοκολατάκια. Και χειροποίητα σακουλάκια, πουγκάκια για να βάζω μέσα τα σοκολατάκια. Θα τα ρυθμίσω, δεν το έχω κάνει ακόμα και είναι 9.30 σας λέω. Έχω πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να τελειώσει αυτή η μέρα και να προλάβω να σας ανεβάσω κιόλας το βίντεο για να το δείτε, γιατί και το YouTube κάνει αρκετή ώρα να ανεβάσει τα βιντεάκια. Λοιπόν, τα πουγκάκια αυτά που έφτιαξα, τα έφτιαξα με χαρτί το οποίο είναι αρκετά οικολογικό.
Μέσα θα βάλω τα σοκολατάκια, θα σας δείξω αποσπάσματα μετά, όταν θα καθίσω να τα φτιάξω. Έχω φτιάξει 25 τέτοια, ορίστε. Είναι με τη μέθοδο origami, είναι μια ιαπωνική χειροτεχνία που δεν χρησιμοποιεί καθόλου κόλλα, τίποτα για να τα στερεώσει, είναι μόνο χαρτί το οποίο το τυλίγεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να στέκεται και να μη σου δημιουργεί πρόβλημα. Στερεώνεται καλά δηλαδή και τυλίγεται και ξετυλίγεται πάλι πολύ εύκολα. Κάθε μέρα με το που τρώμε τα σοκολατάκια σκεφτόμουν να τα χρησιμοποιήσουμε για να μαζεύουμε τα κακάκια της μικρούλας μας, για να μην χρησιμοποιούμε νάιλον σακουλάκια. Λοιπόν, οπότε θα ανοίγουμε το χαρτί και θα μαζεύουμε τα περιτώματα της μικρής. Τι άλλο ήθελα να σας πω που μπορεί να ξεχνάω. Νομίζω ότι σας τα έχω πει σχεδόν όλα. Θα σας δείξω λίγα πλάνα από τα σοκολατάκια που έφτιαξα και τα πουγκάκια που τύλιγα το πρωί. Αυτά είναι τα φακελάκια, τα μαζέψαμε εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το σειρμάτινο καλαθάκι. Λοιπόν, να σας πω και κάτι τελευταίο πριν κλείσω το βίντεο. Δεν έχουμε στολίσει, όλα τα στολίδια βρίσκονται στο σπίτι που είχα κάνει την ανακαίνιση το καλοκαίρι που σας έλεγα. Μας έκλεισαν λόγω lockdown, οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε να τα πάρουμε. Επομένως στο σπίτι μας έχουμε μόνο, αν θυμάμαι καλά, δύο φωτάκια τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε ένα καράβι για να το στολίσουμε, μπας και μας θυμίσει λίγο Χριστούγεννα. Θα είναι πολύ μίζερο το σπίτι μας φέτος, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν με ενοχλεί και ιδιαίτερα. Βέβαια, θα δείτε αυτές τις μέρες πολύ μαγειρική. Θα σας δείχνω σχεδόν όλα όσα φτιάχνω. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το πρωί μου που ξύπνησα και έκανα αυτές τις δουλίτσες, δεν πρόλαβα να κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Έφτιαξα το πρωινό μου. Λέγω το ότι ξεκίνησα τώρα τη δουλειά και ήταν η πρώτη μέρα σήμερα, είχα αρκετό άγχος. Οπότε, ενώ είμαι καλοφαγού και τρώω αρκετά μεγάλο πρωινό, να σας πω την αλήθεια, δεν κατάφερα να φάω πολύ. Δεν ετοίμασα κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν πήγαινε τίποτα κάτω από το άγχος. Και την αγωνία για το πώς θα είναι η καινούργια δουλειά. Τι άλλο έκανα, έφτιαξα αυτό που σας είπα με τα σοκολατάκια. Αυτά εδώ που τα τύλιγα, τα πολύ ωραία πουγκάκια. Και έφυγα 7.30 ώρα, γιατί στις 8 άρχιζα δουλειά. Γύρισα στις 4.30 περίπου και στις 5 άρχισα μάθημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτρωγα στο πόδι και έτρεχα για να προλάβω το μάθημα, το οποίο τελείωσε στις 8 και κάτι. Δηλαδή δεν θα βρούμε τους ίδιους ιδιοκτήτες, θα βρούμε τους ίδιους σταμπάρια. Εδώ πέρα υπάρχει η λογική να θα βούμε τη μετάφραση στα γαλλικά λέξη τύπος που είναι το ντομέν. Μετά με πήραν κάποιοι συνάδελφοι τηλέφωνο να μιλήσουμε και πέρασε η ώρα λίγο, αλλά πέρασε ευχάριστα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα μου για σήμερα, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Από αύριο νομίζω ότι θα σας δείχνω πιο πολλά πραγματάκια. Και τέλος πάντων τα μικρά πράγματα έχουν αξίσει αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα μεγάλα πράγματα και ενδιαφέροντα και κυρίως όταν είμαστε έτσι λίγο κλεισμένοι και όλη την ώρα δουλεύουμε. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ για να μπορέσω να κάνω το μοντάζ και να ξεκουραστώ λίγο, γιατί αύριο δουλεύω πάλι το πρωί. Όταν εσείς θα βλέπετε το βίντεο, εγώ θα είμαι στη δουλειά και θα προσπαθήσω να σας βγάλω περισσότερα πλάνα. Gracias.